λεπτό το λεπτό και ώρα την ώρα αναμένουν για ένα θετικό αποτέλεσμα μέλη της οικογένειας, φίλοι και συντοπίτες του 47χρονου Δίτη, ο οποίος αναζητείται από το βράδυ της Τετάρτης. Πέρα από το ψαρωτού φεκό του που βρέθηκε χθες το απόγευμα, οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν και σήμερα με τη συνδρομή ανθρώπων και μέσων από ξηρά, αέρα και θάλασσα, χωρίς αποτέλεσμα. Ήδη ξέρουμε ότι υπάρχει ναυαγοσιαστικό σκάφος και σκάφη διωτών που προσπαθούν να εντοπίσουν το Δίτη παράλληλα της στεριάς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και χερσαία μέσα προς εντοπισμό του. Λιμενικά σκάφη, το ναυαγοσωστικό, δίτες της ΕΜΑΚ και μαζί πυροσβέστες και αστυνομία από την Ξηρά με τη συνδρομή εθελοντών ενισχύουν το έργο που κάνει το ελικόπτερο και το ντρόουν σε μια προσπάθεια να σαρωθεί ολόκληρη περιοχή με στόχο τον εντοπισμό του 47χρονου, ο οποίος είχε πάει για ψάρεμα με ένα φίλο του και μέχρι στιγμή συνάφαντος. Χθες το απόγευμα, μετά τις πολλή ώρες έρευνες, εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο του άνδρα, με τις αρχές σήμερα με το πρώτο κιόλας φως της ημέρας να ξεκινούν εκ νέου τη μάχη της αναζήτησης του Δίτη, που ήταν έμπειρος, γνώριζε τα νερά της περιοχής και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η αγαπημένη του ασχολία θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη. Από την πρώτη και όλα στιγμή, πολύ κοντά στις έρευνες που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Κουδουμά, βρίσκεται και ο φίλος του Δίτη, με τον οποίο οι δυο τους είχαν πάει για ψάρεμα. Ενώ ο ίδιος στις 6:30 βγήκε από το νερό, ο 47χρονος θέλησε να παραμείνει λίγο ακόμη, όμως η επιώρες αναμονή του φίλου του και η χωρίς αποτέλεσμα προσπάθειά του να τον εντοπίσει κοντά στο σημείο που τον είδε για τελευταία φορά, τον οδήγησε στις λιμενικές αρχές, όπου δήλωσε την εξαφάνισή του. Ευελπιστούμε ότι όλα θα είναι καλά και ο άνθρωπος θα εντοπιστεί με την υγεία του και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Η εξαφάνιση του 47χρονου Δίτη, πατέρα 4 ανήλικων παιδιών από τα πρετόρια του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλη την περιοχή, με ευχή όλων να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία του.